Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα και με τον Κώστα Γιαννάκη, να το βάλουμε στην παρέα μας. Κώστα μου, καλησπέρα από το Σίδνεϊ, τι κάνεις? Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Βασίλης Καράς και Γιάννης Σιδηράς, έτσι. Ναι. Φοβερό δίδυμο, φοβερό, φοβερό. Όπως το λες. Τι κάνεις Κώστα μου, πώς είσαι σήμερα? Όλα καλά, έχει πιάσει ζέστη εδώ στην Ελλάδα. Οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν ότι επίκειται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού μεσοβδόμαδα. Θα δούμε. Αυτά τα έχετε περάσει εσείς, θα τα περάσουμε και εμείς. Όπως το λες. Λοιπόν, ο λόγος εσένα. Περιμένουμε να μας πεις τα αποτελέσματα, τα γεγονότα όσον αφορά το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Η στρογγυλή θέα, έτσι. Ναι, στρογγυλή λοιπόν, θέα. Euro 2020 σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα του πρώτου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Συναρπαστική, θα έλεγα, ήταν η τελευταία ημέρα της δεύτερης αγωνιστικής του Euro 2020 με πολλά γκολ και ανατροπές. Η Ουγγαρία τιμώρησε την άστοχη και φλίαρη Γαλλία, η οποία θεωρείται ως ένα από τα φαβορί για την κατάκριση του Euro, κρατώντας στο 1-1. Το παιχνίδι είχε αρκετές φάσεις, καλό ρυθμό και πλέον ο όμιλος έχει πάει φωτιά από ό,τι καταλαβαίνετε. Και αυτό γιατί οι Γερμανοί επέστρεψαν στη διοργάνωση ισοπεδώνοντας την κυριολεξία την Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος με 4-2 σε ένα πραγματικά συγκλονιστικό παιχνίδι. Τα Πάντσερ βρήκαν τον τρόπο να διαλύσουν την άμυνα της ομάδας του Σάντος και το έκαναν μάλιστα χωρίς έλεος. Η Ισπανία εμφανίστηκε καλύτερη αλλά έμεινε πάλι στο 1-1 με την Πολωνία, καθιστώντας επισφαλή την πρόκρισή της στην φάση των νοκάουτ. Απόψε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και με τις δύο αναμετρήσεις να έχουν ως ώρα έναρξης τις 7 του απόγευμα. Η Ιταλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και έχοντας κλείσει και μαθηματικά θέση στους 16 θέλει την πρώτη θέση που παίρνει με νίκη ή με ισοπαλία προκειμένου να αποφύγει την Ολλανδία στους 16. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ελβετία και Τουρκία διασταυρώνουν τα ξύφη τους, παίζουν στην ουσία το τελευταίο τους χαρτί για να προκριθούν στους 16 του Euro. Η ομάδα της Ελβετίας χρειάζεται την νίκη που θα τη φέρει κοντά στην πρόκριση, έστω και ως μία από τις 4 καλύτερες τρίτες των ομίλων, ενώ αν υπερκαλύψει και την διαφορά γκολ από την Ουαλία στο συν 2 η Ουαλή στο μείον 3 γκολ η Ελβετή μπορεί να προκριθεί ως δεύτερη. Η δε Τουρκία έχοντας ήδη 2 ήττες κυνηγά στην ουσία ένα θαύμα, καθώς όχι απλώς χρειάζεται νίκη αλλά και ένα πολύ μεγάλο σκορ για να αντιστρέψει το 0-5 και να προκριθεί ως μία από τις 4 καλύτερες τρίτες. Στην άλλη πλευρά του ημισφαιρίου έχουμε Κόπα Αμέρικα, έχουμε φάσεις από 2 σπουδαία παιχνίδια. Πρώτα όμως να ευχηθώ χρόνια πολλά στον πατέρα, έτσι. Γιορτή του πατέρα σήμερα, Γιάννη. Χρόνια πολλά και σε σένα. Χρόνια μας πολλά δηλαδή, υπέροχο. Χρόνια μας πολλά. Έτσι. Να μας χαίρονται τα παιδιά μας και οι γυναίκες μας κατ' επέκταση, έτσι. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Football League. Πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η ομάδα της Καλαμάτας. Έχασε βέβαια στο Εγάλαιο με 2-0. Παρά τα αυτά, η ομάδα της Καλαμάτας μαθηματικά παίρνει το πρωτάθλημα του Νοτίου Ομίλου. Χθες λοιπόν διεξήχθησαν παιχνίδια για τον Νότιο Όμιλο της Football League. Η Καλυθέα ισόπαλη στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου. Ο Αστέρας Βλαχιώτη, η συμπαθέστατη αυτή ομάδα της Λακωνίας, κατάφερε να πάρει το διπλό μέσα στην Ρόδο από τον Ιάλισσο. Η Ρόδος έχασε από την Σαντορίνη με 1-3 και ο Ασπρόπυργος, ο οποίος έχει ήδη υποβιβαστεί, έχασε από την ομάδα του Ρεθύμνου την Επισκοπή με 1-3.
2. Σήμερα θα διεξαχθούν τα παιχνίδια για τον Βόρειο Όμιλο της Football League. Να σας πω όμως ποια παιχνίδια γίνονται σήμερα, έτσι. Έχουμε Πανσεραϊκός Απόλλων Πόντου, πάντα για τον Βόρειο Όμιλο της Football League. Ο θεσπρωτός, η ομάδα του φίλου μου, του Χουάν Ραμόν Ρότσα, υποδέχεται στην Ηγουμενίτσα τον Άλμοπο της Αριδέας. Η Καβάλα υποδέχεται στο Ανθή Καραλιάννη τον Ολυμπιακό του Βόλου, η Βέρεια τον Πιερικό και η Τρίγλια την ομάδα των Ποντίων της Κοζάνης. Να δούμε τώρα κάποια στιγμιότυπα από τα παιχνίδια που διεξήχθησαν για το Copa America. Έχουμε στιγμιότυπα από το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Περού, όπου η ομάδα της Βραζιλίας κατάφερε να κερδίσει με το 4-0 που συζητήσαμε προηγουμένως, Γιάννη. Εντάξει, ένα βραζιλιάνικο σκορ, θα έλεγα. Πάντως το είδα, μιλάμε φοβερή βραζιλιάνη. Πάντα είναι φοβερή βραζιλιάνη. Φοβερή. Αλλά στο τέλος, να ξέρεις, κερδίζουν οι Γερμανοί. Πώς γίνεται αυτό?